Σήμερα στην πόλη μας και σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας μας το ΠΑΜΕ και οι άλλες αγωνιστικές εισπυρώσεις των επαγγελματιών και των φτωχών αγροτών πραγματοποιούν συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Αφορμή βεβαίως είναι τα τεράστια προβλήματα, η εξαθλίωση και η φτώχεια την οποία έχουν ρίξει τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα η κυβέρνηση και βεβαίως το γεγονός ότι αυτή η επίθεση σε βάρος του λαού μας δεν θα έχει τελειωμό. Καθώς και η σημερινή συγκυβέρνηση και όσοι θέλουν να διαχειριστούν την υπάρχουσα κατάσταση δεν πρόκειται τίποτα το θετικό να προσφέρουν όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βεβαίως η σημερινή μας συγκέντρωση δεν αφορά μόνο αυτό το ζήτημα αλλά έχει να κάνει και με τις εξελίξεις και τον αυταρχισμό το οποίο επιδεικνύει η κυβέρνηση. Χθες δυνάμεις του ΠΑΜΕ πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο Υπουργείο Εργασίας σε σχέση με τις κατάπτυστες και απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι οι χιλιάδες, οι εκατομμύρια Έλληνες εργαζόμενοι απέκτησαν τη σύνταξή τους και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα με έναν ρουσφετολογικό, με έναν ας το πούμε απαράδεκτο τρόπο. Η κυβέρνηση προσπαθεί κατά τη γνώμη μας να επιτεθεί εναντίον στο λαϊκό κίνημα, κάνει τέτοιου είδους επιθέσεις. Εμείς πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε και συναντήσαμε την καταστολή των ΜΑΤ, που βεβαίως ήταν υπαγορευμένη από την σημερινή κυβέρνηση. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους στα άλλα λαϊκά στρώματα να μην υποκύψουν στις επιλογές της κυβέρνησης. Αυτό που γίνεται, η προσπάθεια εκφοβισμού νόμος και τάξη, όπως λέει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, δεν έχει να κάνει, η επίθεση η οποία αυτή πραγματοποιείται, έχει να κάνει με την προσπάθεια που επιχειρείται να εκφοβήσει τον ελληνικό λαό, να εκφοβήσει τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε αυτή η προσπάθεια δεν θα περάσει. Καλούμε τους εργαζόμενους να αντιδράσουν σε αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την πολιτική. Καλούμε να οργανωθούν σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε λαϊκή γειτονιά, να απαντήσουμε στον αυταρχισμό της κυβέρνησης, να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Από το σημερινό βήμα χαιρετίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των αγροτών για την απόκρουση της αντιλαϊκής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής από το εγχώριο πολιτικό προσωπικό. Καμία αυταπάτη ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό για τους αγρότες ενώ θα εφαρμόζεται η ΚΑΠ. Η προοπτική είναι να ξεκλειριστούν ακόμη περισσότερο μικροαγρότες και να ενισχυθούν οι μεγάλες ιδιοκτησίες. Αυτή είναι η προοπτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη Γεωργία. Καμία αυταπάτη ότι μέσα από διαλόγους θα βρουν λύση τα προβλήματά τους. Μόνο η ανάπτυξη των ταξικών αγώνων θα βάλουν φρένο σε αυτή την πολιτική με στόχο την άλλη εξουσία, τη λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονομία, για να μπορούν οι συνεταιρισμένοι αγρότες να αγοράζουν φτηνά αγροτικά εφόδια και να παράγουν αγροτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Αντίσταση και πάλι! Εδώ!